καρκίνου στον εσωφάγο καταδεδειγμένα έγκυδες στην χρήση της αλκοόλης. 50% από όλους τους καρκίνους στη στοματική κοιλότητα έχουν να κάνουν από αυτή την αγαπημένη συνήθεια. 50% από τους καρκίνους στο λάρυγγα συνδράμουν σε αυτή την κατάσταση. 30% στους κακοήθειες στο σηκώτη. Δεν είναι επικύρωση του ύπατος η οποία υποτίθεται είναι το νούμερο ένα που δημιουργεί το αλκοόλ. Όχι. Περισσότερη κακοήθεια δημιουργεί εδώ, στον ισοφάγο και στο λάρυγγα, γιατί είναι λογικό. Εκεί που έχει την πρώτη επαφή του αλκοόλ, εκεί καίει κιόλας. Και όταν αυτό γίνεται σε συνδυασμό με νικοτίνη και όταν τρώτε ψοφικαίνη και όλα τα άλλα, η κεφαλή είναι με, έτσι, συμφωνούμε όλοι. Αύξηση του ρίσκου για καρκίνο στον προκτό και στον κόλο. Ο κύριος Τιβέλτης στην εκπομπή την είδατε, ήταν εκείνος ο καρκινοπαθής που υποτίθεται σε ένα μήνα. Ο νεόφυτος αυτός. Και στο διάλειμμα μου λέει, εχθές το βράδυ λέει πιο μισό μπουκάλι ρίσκι. Και έφαγα τη λουκάνικα με αυγά. Κοίτα, δεν ξέρω, με το σακουλάκι ήταν. Έχει κάνει κολοστομία ήδη. Είναι με κολοστομία και πιο μισό μπουκάλι ρίσκι. Και μου λέει, θα με κάνετε καλά. Λέω, αυτό το πλευρό λέει και εμάς. Άμα συνεχίσεις έτσι, δεν σε βλέπω να πας στον άλλο μήνα. Χριστιανέ μου, μόλις οι φλέβες ήταν καμένες, γιατί είχε, την Τρίτη, αν δεν κάνω, στην Τετάρτη είχε βγει από τον ογκολογικό, από τη χημειοθεραπεία. Και μου πίνεις που σε μπουκάλι ουίσκι και μου τρως λουκάνικα με αυγά. Λίγο δεν πειράζει. Εντάξει, ήταν μάγειρας. Την έπαθε σίγουρα. Το κακοήθεια στο παχύεντερο κατά 80% έχει να κάνει με το τι τρως και τι πίνεις. Ειδικά στο παχύεντερο. Και το λέω καλά, σου κάνει την κολοστομία, έχεις το... με το ζήλεψα, λέει, το λουκάνικο, λέει, και το αφόρμη το αφόρμη. Το ουίσκι δεν το ζήλεψα. Είχα στρες, λέει, από τη χημειοθεραπεία και πάνω πιο για το ουίσκι. Περιμένω ακόμα να μου στείλει email για να του πω τι να κάνει. Περιμένω. Δεν πιστεύω ότι θα μου το στείλει. Θα το στείλει άλλο στο email. Θα στείλει από πάνω. Ακόμα και για τον καρκίνο του μαστού. 11% από όλους τους καρκίνους και τους θανάτους αυτών, δηλαδή περίπου 60.000 θάνατοι κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κάνουν με το αλκοόλ. 60.000 θάνατοι, όχι από αυτοκινητικά ζητήματα, από μορφές καρκίνου σε κάθε χρόνο. Καφές και καρκίνος. Άκου πόκα στην Κύπρο. Νόμιζα ότι η πόκα ήταν τέτοιο. Άκου πόκα. Αυτό δεν είναι καφές που πίνω στον τενεκεδάκι. Αυτό είναι η σαβούρα. Έχει βγάλει λεφτά αυτός ο αθεόφοβος. Ό,τι είναι με την υγεία, λεφτά δεν μπορείτε να βγάλετε. Εκτός αν και άμα καπηλευτείτε την υγεία για να κερδίσετε από πίσω. Εκτός έτσι, στο όνομα της υγείας. Αλλά αν κάποιος αγωνίζει την υγεία, λεφτά δεν μπορεί να κάνει με την υγεία. Ούτε. Αλλά λεφτά με οτιδήποτε καταστρέφει την υγεία, ναι. Εκεί είναι όλο το χρήμα. Να αυτός ο Κυπριακός ή ο Ελληνικός ή ο Τούρκικος. Στην Ελλάδα λένε Ελληνικός. Στην Τουρκία το λένε Τούρκικο και στην Κύπρο το λένε Κυπριακός. Δεν περιμένει κάτι άλλο. Κάποιος που δεν χρησιμοποιεί καφέ είναι ένα, όχι 1%. Είναι το στάνταρ. Τι? Το ποσοστό. Θέλει το καφέ για να ξυπνήσει. Δύο καφεδάκια την ημέρα, πάμε στο 2. Μπορεί να φαίνεται ένας αριθμός, αλλά αυτό σημαίνει διπλασιασμός του ποσοστού επικινδυνότητας. Δεν είναι 1-2%, είναι διπλασιάζεται το ποσοστό. Το 1 είναι το στάνταρ. Δεν μπορεί να είναι 0. Το 0 είναι μόνο μέσα στην νεκρή. Δεν γίνεται. Αλλά το 2. Και κάποιοι λένε το απομαραιώσω με νερό. Άλλοι λένε δεκαφεϊνέ. Άλλοι λένε φίλτρο. Και ούτω καθεξής. Μακριά. Είναι συν καρκινογόνο και έχει συνδεθεί με καρκίνους όπως διαβάζεται στους νεφρούς, στο στήθος, στο κόλον, στο πάνκρεας και στις οοθήκες για τις γυναίκες. Αν σας ενδιαφέρει. Εσείς δεν έχετε οοθήκες εδώ. Τις έχετε αλλά είναι προς τα έξω, δεν είναι προς τα μέσα. Η θεοντροπίνη δεν έχει σχέση με το Θεό, να το ξέρετε, απλώς το όνομα είναι έτσι.
αυξάνει το ποσοστό για καρκίνο του προστάτη στους άντρες. Πού υπάρχει θεοδρομή. Άρα, yes. Αχ, εδώ στις αγαπημένες αμαρτίνες. Σοκολάτες. Και ειδικά γάλακτος. Μια ουγγιά σοκολάτα γάλακτος. Έχει 44 μικρογραμμάρια θεοδρομπίνης, σιρόπι, σοκολάτες, δύο κουταλίτσες του γλυκού, αν πες θα το βάλετε στο γλυκό σας μέσα έτσι, 8 μικρογραμμάρια και μια σοκολάτα σαν αυτή τη Σιόν που τις παίρνουμε έτσι. Των 120, των 100 γραμμαρίων έχει 120 μικρογραμμάρια θεοδρομπίνης. Για να καταλάβετε τι γίνεται, 100 μικρογραμμάρια θεομβρομβίνης, άμα τα σπετσάρετε, τα δώσετε σε μέση σε ποντικάκια, μπορείτε να σκοτώσετε μέχρι και 1000 ποντίκια. Δηλαδή, 100 μικρογραμμάρια, άμα τα κάνετε ενέσιμα και τα κάνετε λίγο σε ποντικάκια, μέχρι και 1000 ποντικάκια τα έχετε στείλει αδιάβαστα. Έτσι, για να καταλάβουμε τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς πρέπει να έχουμε, να είμαστε πολύ πιο δυνατοί από τα ποντίκια για να αντέχουμε. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω. Και ερχόμαστε εδώ τώρα στα γούστα, T-bone steak. Ένα κιλό, λιγότερο από ένα κιλό κρέας ψημένο στα κάρβουνα, που είναι πολλά ψημένα στα κάρβουνα είναι εδώ πέρα, ισοδυναμεί σαν να έχετε καπνίσει 600 τσιγάρα, γιατί το βενζοπυρήνιο που απελευθερώνεται από το κάρβουνο και περνάει στο κρέας, είναι σαν να έχετε καπνίσει τα 600 τσιγάρα, με ό,τι συνεπάγεται να έχετε καπνίσει 600 τσιγάρα. Και τα 600 τσιγάρα δεν σημαίνει νικοτίνη. Παίρνουν οι καπνιστές και κοιτάνε και λένε χαμηλό σε νικοτίνη. Βάζω φίλτρο, πίπα Magic Life. Την είχατε αυτή τη διαφήμιση εδώ στην Ελλάδα, την είχε παλιά. Που λέγανε για να μην τον παίρνετε από πίσω, πάρτε του μια πίπα. Μην κάνει. Όχι, δεν χαρακτήρα. Ήταν διαφήμιση στην τηλεόραση τη Ελλάδα. Έδειχνε ένα κύριο που κάπνισε και συνέχεια. Και πέτα και έδειχνε τη γυναίκα από πίσω που πήγαινε στο αυτοδοχείο. Και ακούγεται, κάνει και σταματάει μια φορά την είχαν. Ουφ. Και λέει. Γιατί αγχώνεστε. Για να μην τον παίρνετε από πίσω, πάτε του μια πίπα δώρο. Πίπες Magic Life. Σώζουν ζωές. Σοβαρά! Ήταν το 80 τότε, δεν ήταν. Θα θυμάσαι. Παντού. Ναι. Για να δείτε πώς μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο το πονηρό. Συνδυάζουν το εσχρόμενο τέτοιο. Κύριε Μουρούντι, παρακαλώ, ξέρετε τι λένε. Θέλετε μια πίπα Magic Life. Όχι, δεν καπνίζω. Ξέρετε τι λένε όταν τους πεις γι' αυτό, σου λένε μου το βενζοπυρήνιο που αναπνέουμε κάθε μέρα από το καυσάριο είναι πολύ περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Το βενζοπυρήνιο και το μονοξίδιο που μπορεί να αναπνέω είναι κάτι που δεν μπορώ να το αποφύγω γιατί πρέπει να αναπνεύσω. Άμα δεν αναπνεύσω θα πεθάνω σε 5 λεπτά, αλλά το ψοφίμι που είναι να βάλω δεν μου το επιβάλλει κανένας, εγώ το επιλέγω να το φάω. Ένα. Και δεν είναι μόνο το βενζοπυρήνιο. Υπάρχουν χειρότερα φίλοι. Σίγουρα σας είχα μιλήσει. Σας είχα πει πριν από καιρό, νομίζω πριν από 1,5 χρόνο που στην Αγγλία δολοφονήσανε έναν πρώην κατάσκοπο της KGB και του είχαν δώσει ένα ραδιενεργό ισότοπο, τον είχε δείξει τηλεόραση που είχε χάσει τα μαλλιά του και σε μια εβδομάδα πέθανε, του είχαν δώσει πολόνιο 210. Το πολόνιο 210 είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο το οποίο είναι τοξικότατο. Είναι το ίμιση της ζωής από το ουράνιο 280 που έχει. Σπάσει σε πολόνιο 210 και ούτε βυσμούθιο και ούτε καθεξής. Είναι τοξικότατο. Του είχαν δώσει στο φαγητό αυτού του ανθρώπου λιγότερο από 5 γραμμάρια. Πολόνιο 210, σε μία εβδομάδα δεν πρόλαβα να το σώσω, τελείωσε. Μπότηκα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Γιατί το βάρος τίθεται στην νικοτίνη και στα συγκαρκινογόνα. Εγώ ησυχία σας παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ. Αγάπη την πλησίως, εγώ στον εαυτό σου. Η έμφαση δίνεται στην νικοτίνη και στα χημικά που ναι, δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά δεν είναι το α και το ω. Δεν ξέρω αν είναι θαύμα της φύσης, δεν είναι θαύμα του εκφυλισμού και της αμαρτίας είναι. Το πολόνιο 210 λοιπόν, επειδή βγαίνει από τη γη και είναι στην ατμόσφαιρα, συνήθως κύριε Παπαδόπουλε επικάθεται
πάνω στα δέντρα. Mm-hmm. Αλλά δεν κάθεται στα δέντρα. Του αρέσει, στο Πολώνιο 210, ένα συγκεκριμένο φυτό να επικάθεται στα φύλλα του. Πέστε μου, ποιο φυτό είναι αυτό? Ο καπνός. Και όταν το μαζεύουν τον καπνό και τον αποξηραίνουν και τον κάνουν τσιγάρο, όταν καπνίζεται, καπνίζεται Πολώνιο 210. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι ένας καπνιστής που τουλάχιστον για 20 χρόνια καπνίζει ένα πακέτο περίπου τσιγάρα την ημέρα, είναι σαν να είχε κάτσει δίπλα στον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ όταν έγινε η σύντηξη. Τόση ραδιενέργεια παίρνει. Και εγώ το διαβάζω αυτό σαν άνθρωπος νοήμων και σαν επιστήμονας και λέω, φαντάσου με πόση δύναμη είμαστε φτιαγμένοι που αυτό το άτομο καπνίζει και καπνίζει και τρώει και πίνει και βρίζει και κάνει και δείχνει και εκεί αντέχει. Και στα 60 τόσο το χτυπάει πα! Άρα μην μοιάζεστε για την νικοτίνη, για το Πολώνιο 210 να μοιάζεστε οι καπνιστές. From whom the bells toll. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Άρης. Γελάτε. Από όλο τα πρόβατα. Λύκει σε προβιές προβάτων. Ένα χρόνο εδώ πέρα και συνεχίζεται ακάθεκτοι και ακάθεκτες. Ο καθένας στο δικό του μπάρμπακ λέει. Εδώ είναι το τσιγάρο, μιλάμε για το σουβλάκι λέει. Εκ του περισσεύματος στο στομαχείο μιλάει η γλώσσα. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι καρκίνος άμα είναι γενετική ή το lifestyle. Θα έχουμε όλο τον καιρό μέχρι και εδώ και το Μάιο να μιλήσουμε. Θέλω να πιστεύω φίλε μου, ότι μέχρι να τελειώσει το σεμέστρο, εάν δώσετε λίγο προσοχή, θα ξέρετε περισσότερα για τον καρκίνο από ότι ογκολόγοι στο ογκολογικό. Σας το υπόσχομαι αυτό. Αρκεί να μην έχετε υπογλυκαιμίες, μην κάνει προσεύχεστε εδώ πέρα, λοιπόν και μην κάνει σκασιαρχία. Και μην μου τότε πολλά σουβλάκια και δεν μπορεί το μυαλό να δουλέψει. Κυριολεκτικά το λέω. Θα μπορεί κάποια να είναι δύσκολα, αλλά αν δώσετε προσοχή, σε αυτούς τους μήνες θα μάθετε περισσότερα για τον καρκίνο από ό,τι ξέρουν αυτοί οι ανόητοι επιστήμονες, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν κάνουν να κόβουν, να καίνουν και να δηλητηριάζουν τους συνανθρώπους τους. Πόσο καιρό, μια ερώτηση, σαν καμπανέρα. Τι πράγμα. Δεν κατάλαβα. Δεν ακούω. Όχι. Όχι. Πετέστε με. Πέστε την τώρα! Άνθρωπος λέω που καπνίζει τρία τσιγάρα ή τρία κουτιά. Τρία κουτιά, ναι. Τρία πακέτα. Ναι. Έμειωσε το στάδιο μας. Ναι. Από το πρωί που ξυπνάς δίνει την μπόκα, το τραπέζι. Όχι την μπόκα, έτσι την μπόκα αυτή είναι. Ναι. Πώς μπορεί να στέγεται στα πόδια. Ο σύζυγος είναι. Όχι, όχι, είναι τον αγαπάτε αυτόν τον άνθρωπο. Ένα που είναι. Εγώ δεν σας έρθω μάτω, εγώ σου λέω ότι τον αγαπάτε. Ωραία. Πόσο χρόνο είναι, άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα. Πόσο χρόνο είναι? 32 χρόνια. 32. Πόσο χρόνια καπνίζει? Και έκανα και εκχειρήσει το στομάχι για να δυνατήσει επειδή ήταν πολύ. Ωραία. Και τώρα τρώει καθόλου καιρό. Πόσα χρόνια καπνίζει αυτό το άτομο? Μέχρι τα 40 δεν πρόκειται να πάει καλά. Εγώ θα χαρώ να βγω ψευδοπροφήτης. Αλλά μέχρι τα 40 θα σκάσει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είναι έτσι. Και φυσικά είναι και άλλα πράγματα. Και χειρότερα. Ναι. Και από τότε. Ζωή σε λόγο σας. Τι άλλο να πω. Και θα δούμε λοιπόν αν είναι γενετική ή έχει να κάνει με το lifestyle. Από τις 120 μορφές κακοήθεια σήμερα που γνωρίζουμε στην κλινική ογκολογία, το 90% και παραπάνω έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Επίσημα από την ογκολογία, λιγότερο από 10% έχουν να κάνουν με γενετική. Γενετική σημαίνει υπάρχει χρωμοσωματική ανομαλία, οπότε εκδηλώνεται η κακοήθεια γρήγορα. Και αυτό γίνεται μέσα στα πρώτα, προσέξτε, 10 με 15 χρόνια άμα υπάρχει χρωμοσωματική ανομαλία. Αυτό που λένε οι γιατροί, α, έχει καρκίνο του μαστού η μάνα και μετά στα 40 σε εμφανίζει η κόρη, δεν ισχύει. Και υπάρχουν και δύο γονίδια που κάνουν ανοίγμα στο BRCA1 και 2, Breast Cancer Gene 1 and 2. Δεν ισχύει. Ο λόγος, μπορεί τα γονίδια, εδώ και σας είχα μιλήσει λίγο για την επιγενετική. Τι είναι η επιγενετική? Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα σήμερα.
έχουμε αναθεώρηση και ανάκαμψη πολλών πραγμάτων μέχρι τώρα ήταν κρέατο, ήταν δόγμα στην ιατρική, αλλά ανατρέπονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, παιδιά, έχουμε επιγενετική επιστήμη. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, έτσι μια επιδημιολογία. Δεν έχουμε το τύπου καρκίνους διάφορο στον κόλο, στο ορθό, στο προστάτη, σκύρθος, ορθήκες, πνεύμονα, ισοφάγο. Εδώ έχουμε Ιαπωνέζους, προσέξτε τώρα, τον ίδιο Ιαπωνέζο. Japanese boy, έτσι. Ο οποίος ζει στην Ιαπωνία και ο ίδιος Ιαπωνέζος ανά 1000 άτομα και παραπάνω. Και οι ίδιοι οι Ιαπωνέζοι όταν μεταναστεύουν και πάνε πού? Στη Χαβάη. Ο καρκίνος των κόρων, από τους 1000 έχουμε 78 περιπτώσεις καρκίνου και με το που πάνε στη Χαβάη μετά από μερικά χρόνια γίνονται σε όλες. Θα παρατηρήσετε όμως ότι μία μορφή αλλάζει καρκίνου. Πια. Ότι εδώ έχουν περισσότερο που δεν είναι στην Ιαπωνία και εδώ μειώνεται. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Γιατί οι Ιαπωνέζοι αυτοί όταν είναι στην Ιαπωνία έχουν σχετικά χαμηλά ποσοστά καρκίνου από διαφορετικές μορφές, βλέπετε. Και με το που πάνε στη Χαβάη αυξάνει άραγες. Μήπως η Χαβάη έχει βενζοπυρήνιο, έχει κάνει τσάρνομπιλ και έχει τα ηφαίστεια. Για ένα λόγο και μόνο. Ποιος είναι ο λόγος? Αλλάζουν τον τρόπο που ζουν. Ζουν σαν τους Αμερικανούς. Και τα καλά γονίδια που έχουν κληρονομήσει από τους Ιαπωνέζους γονείς τους γίνονται κακά γονίδια γιατί? Γιατί ζουν διαφορετικά. Γιατί όμως αυτή η μορφή καρκίνου, ενώ εδώ είναι πολύ, εδώ μειώνεται? Γιατί στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν πολύ σόγια σος, η οποία έχει αφλατοξίνη. Και αυτό δημιουργεί κακοήθεια στο στομάχι και όταν πάνε στην Χαβάη, επειδή σταματούν την αφλατοξίνη, μειώνεται το ποσοστό κακοήθεια στο στομάχι και στο σηκώτη. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι η σόγια, από όποια εγγύα μου φράζει. Σόγια. Σόγια. Αν θα πάρετε σάλτσα σόγιας, άλλο η σόγια. Μιλάω για τη σάλτσα της σόγιας. Αν θα πάρετε να είστε από βιολογικό κατάστημα και να λέω ότι είναι natural bread. Δηλαδή να μην έχει ζύμωση. Αν δείτε σόγια σας που έχει, λέει είναι fermented, είναι υποζύμωση, αυτή σίγουρα έχει μέσα αφλατοξίνη. Γιατί κατά τη διαδικασία της ζύμωσης παράγεται αφλατοξίνη. Αν είναι όμως φυσικά παραγόμενη χωρίς ζύμωση, υπάρχει μια ασθένεια που ονομάζεται The Chinese Restaurant Syndrome. Το έχετε ακούσει, το σύνδρομο του Κινέζικου εστιατορίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι και στην Κίνα, αλλά στο εξωτερικό πηγαίνουν συχνά σε κινέζικα εστιατόρια, αποκτούν προβλήματα στη χολή, στο σηκώτη και στο στομάχι, γιατί οι Κινέζοι, άμα πάτε στα ρεστοράν, χρησιμοποιούν πολύ σάλτσα σόγιας η οποία είναι τίγκα στην αφλατοξίνη. Και αν όλη τη βδομάδα ο Κυπρέος τρώει κλάφτικο και την Κυριακή πάει στο Κινέζικο να φάει το τέτοιο, το κερασάκι στην τούρτα, έχει φύγει. Η σόγια αποκόπτει την αγκιογένεση. Έχει αναστολή αγκιογένεση. Ναι, αλλά μιλάω για τη σόγια που είναι στο όσπριο, που είναι στη γυαλή τη μορφή. Δεν μιλάω για τη σόγια σόγια. Όχι, η ζύμωση του ψωμιού είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι λογικό γιατί υπάρχει είτε η μύκη είτε το τέτοιο που πρέπει να το κάνει. Αν μπορεί να το κάνετε άζυμο, καλύτερα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Διαιτητικό λίπος και καρκίνος του μαστού και θανάτη. Εδώ είναι κάτω, βλέπετε πόσα γραμμάρια από το 1944 μέχρι το 1966 αυτή η έρευνα. Αρκετά παλιά, αλλά δείχνει πολλά δεδομένα. Όσο αυξάνει το ποσοστό ζωικού λίπους, πάντοτε μιλάμε, που καταναλώνει κάθε μέρα μια γυναίκα, εδώ με 100.000 οι θάνατοι, βλέπετε αυξάνει και τι. Πρώτες χώρες είναι Αμερική και Καναδάς, Αυστραλία, Σουηδία, Γερμανία. Κοιτάξτε, ποιες χώρες είναι κάτω, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία. Πού να βρουν να φάνε κρέας, ειδικά τη δεκαετία του 60 ή μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είχαν να φάνε τίποτα. Αν θυμάστε, όταν μιλήσαμε τις καρδιακές νόσους, σας είπα το εξής. Ότι στη Δανία, κατά τον δεύτερο παγκόσμιο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πριν γίνει ο πόλεμος, είχαν μεγάλη εισρωή από κρέας. Τα καρδιακιακά νοσήματα, γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, κάνουν εμπάρκο. Δεν μπορούν να έχουν ένα εισαγωγή κρέατος. Τα καρδιακιακά νοσήματα, σταματάει. Ο πόλεμος, ξανά κρέας, έρχεται δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τα καρδιακιακά.
Τώρα μόνο ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μένει για να πιστούν σίγουρα ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στο πόσο κρέας τρώνε και τι καρδιακά νοσήματα κάνουν. Αν μείνουν άνθρωποι. Έχουμε καθόλου για το δεδομένο. Καρκίνος προστάτη και θάνατη στην Ιαπωνία. Εδώ βλέπετε το 1950, προς αυξάνουμε ηλικίες, ανά 100.000, ειδικά μετά τον 55ο χρόνο της ηλικίας, πόσο μπορεί να πεταχτεί προς τα πάνω ο καρκίνος του προστάτη εξαρτώντας από το διαιτητικό λίπος που χρησιμοποιούνται. Εδώ... Μπορείτε να αφήσετε ένα λεπτό το προηγούμενο. Γιατί θέλω να το πάρετε στην κάμερα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι δικά μου, έτσι. Το είπαμε. Και από το κέρδος, άμα. Εντάξει. Τα κέρδος από την υγεία. Διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και προκαρκινικές αλλοιώσεις στο δέρμα. Εδώ βλέπετε όταν υπάρχει μέση διατροφή, περίπου δηλαδή 35-40% λιπαρά, ζωικά λιπαρά, που συνήθως ο μέσος μικροευρωπαίος χρησιμοποιεί στο φαγητό του. Έχουμε αυτό το ποσοστό και όταν η διατροφή είναι χαμηλή σε λιπαρά, πού πάει? Λοιπόν, για σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Σηκωθείτε όρθιοι, είδα κάτι που αυτό είναι χαμηλή σε λιπαρά. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει. Και δεν ξέρω αν κυκλοφορήσετε εδώ πέρα. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί και κάνει γράψη το μπεσέλ. Πρέπει να κυκλοφορεί το μπεσέλ. Το μπεσέλ είναι σαν γιαουρτάκι, είναι μια σαβουρίτσα που βγάζει μια εταιρεία και γράφει πάνω. Μειώνει την κατά καρδιακά νοσήματα για τον καρκίνο, γιατί με τα λιπαρά και όλα αυτά. Χοληστερίνη, ναι, και βγαίνει και γιατρού στην Ελλάδα. Δεν μπορεί μια κουβέντα. Και αν το πάρετε, πάντα έχει ένα χαρτάκι μαζί. Κανείς, δεν το έχει κανείς, δεν είμαι απόλυτος, οι περισσότεροι διαβάσαν το χαρτάκι αυτό που λέει. Άμα το διαβάσετε, ξέρετε τι λέει. Συνδράμει για την καλή υγεία, αλλά σε συνδυασμό με υιοθέτηση διατροφής χαμηλών σε λιπαρά, και άλλα δηλαδή. Εξάσκηση, αποφυγή του καπνίσματος και άλλων καταχρηστικών ουσιών. Δεν μας χαιρετάτε ρε παιδιά να πούμε. Αλλά ο άλλος τι λέει, θα καπνίσω το τσιγάρο, θα φάω το γουρούνι, θα πάρω τον μπεσέρ και θα μου ρίξει το χοληστερίνη. Το μήνυμα πίσω από οποιοδήποτε σύστημα υγείας είναι μην αλλάζεις τον τρόπο ζωής σου, εμείς θα σου φτιάξουμε κάτι για να γίνεις καλά. Αυτό είναι εγωισμός στον κύβο. Δεν πρόκειται να αλλάξουν γονίδια, φίλοι μου, δεν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που ζείτε κάθε στιγμή τη ζωή σας. Σας το λέω. Τους άλλους όλους μπορούν να τους κοροϊδέψουν. Τα κύτταρά σας δεν μπορείτε να τα κοροϊδέψετε. Με τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε βιολογική ειλικρίνεια. Τα κύτταρα δεν τα κοροϊδεύετε. Ξέρουν την αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν και βιορυθμούς. Όταν θα φτάσουμε να μιλήσουμε για κυρκαδιανό ρυθμό, θα καταλάβετε ότι τα κύτταρά σας. Όταν θα φτάσουμε να μιλήσουμε για κυρκαδιανό ρυθμό, θα καταλάβετε ότι τα κύτταρά σας δεν μπορεί κανείς. Εκεί έχουμε την απόλυτη αλήθεια, σε κυταρικό επίπεδο, σε κβαντικό επίπεδο. Και όταν όμως η Αμερικάνικη Καρδιολογική Ακαδημία κάνανε έρευνα και μειώσανε τα λιπαρά, τα ζωικά, είδαν ότι τα καρδιακά νοσήματα πέσανε. Οπότε είπανε, α, το λίπος κάνει τη διαφορά. Ναι, αλλά αυτό που δεν έχω δυστυχώς εδώ πέρα σε αυτή την έρευνα είναι ότι πέσαν τα καρδιακά νοσήματα, επειδή τα λιπαρά μειώθηκαν, αλλά στο γάλα και στο κρέας η πρωτεΐνη μένει. Την πρωτεΐνη δεν μπορείς να αφαιρέσεις. Ξέρετε τι αυξήθηκαν όμως. Αυξήθηκαν διαφορετικές μορφές καρκίνου, που δεν τις περιμένανε. Προσέξτε, είχαν αποτελέσματα στην καρδιολογία, αλλά στην ογκολογία και συγκεκριμένες μορφές καρκίνου είχαν τρομακτική αύξηση. Γιατί τα λιπαρά μπορείς να τα αφαιρέσεις. Στον καλύτερο χασάπι να πάτε και να σας δώσει το καλύτερο κομμάτι κρέας. Και να αφαιρέσει που λέει να αφαιρώ το λίπος, δηλαδή το μαχαίρι να βγάλει και να κόψει, αυτό το κρέας, παρόλο που είναι το πιο καθαρό από λίπος, έχει τουλάχιστον 25% κορεσμένα λιπαρά μέσα στις μυϊκές ίνες. Ακόμα και να είναι τελείως οπτικά καθαρισμένο από τον χασάπι από το λίπος. Και αυτό άμα το ψήσετε στα κάρβουνα, τα είδατε μετά. Χρησιμοποίηση από κρέας και καρκίνο στο μαστό. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο, ε. Μπαίνει και το καρότο από δίπλα. Είναι για τα καρατινοειδή και λοιπά παντόπουλα. Όταν οι κοινωνίες είναι χαμηλές σε τι, σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, δηλαδή είναι φτώχεια, δεν γκουρλώνουν κρέας και τρώνε κρέας πώς, περιστασιακά, σπάνια ή καθόλου, το ρίσκο είναι ένα, αυτό είναι το στάνταρ. Όταν είναι όπως στην Κύπρο,
Πού πάει? Στο γευτεράκι. Για να δω εδώ αν έχει αυτό που θέλω να δείξω. Για να δω μισό λεπτό, για που είμαστε εδώ. Δεν περάζει. Κρέας, και όταν λέω κρέας εννοώ και το υγρό κρέας, έτσι. Γάλα και τα παράγωγά του. Τυρί, κασέρι, γιαούρτι, κεφαλογραβιέρα και το καθεξής. Η κεφαλογραβιέρα σας έχω πει γιατί είναι καλό να τη χρησιμοποιείτε. Αντί να φτιάξετε σπίτι για τούβλα, χρησιμοποιείτε κομμάτια κεφαλογραβιέρας, τα χτίζετε με τσιμέντο, θα μείνει εκεί. Και σεισμός να γίνει δεν θα πέσει ποτέ. Ό,τι, μη γελάς, ναι, αλήθεια. Ό,τι δεν μπορούν τα κολοδακτήρια, μικροδακτήρια να φάνε και να κάνουν ζυμώσεις και λένε πάνε να φύγουμε, δεν έχουμε να φάμε άλλο εδώ, ρε παιδί μου. Τα κάνουμε όλες τις ζυμώσεις, αυτό το παίρνει ο άνθρωπος και το τρίβει επάνω στο τέτοιο και το κλείνει και είναι και γκούντα, είναι και ελβετικιά και είναι αυστριακιά κεφαλογραβιέρα. Εδώ βλέπετε το ποσοστό αριστερά, η συχνότητα όταν τρώει κανείς μοσχάρι, χοιρινό ή αρνί, και εδώ το ποσοστό για καρκίνο στο ορθό. Όταν κάθε μέρα τρώει κανείς κρέας, πάει εδώ. Αν τρώει 5 με 6 φορές την εβδομάδα, αν τρώει 2 με 4 φορές, αν τρώει μια φορά το μήνα και αν δεν τρώει καθόλου. Πιστεύω ότι κάποιος να θέλει να είναι έξυπνος θα μείνει εδώ. Έτσι. Λιγότερο από μια φορά το μήνα, δηλαδή καθόλου, και αν τρώει κάθε μέρα. Πείτε κάθε μέρα κρέας. Τρώμε κάθε μέρα κρέας. Από τις λουκανικόπιτες και το κρεατάκι το λίγο, από το γάλα που μπορεί να πίνουμε και τα παράγωγά του, μέχρι σας έχω πει και στο άσπρο το ψωμί υπάρχει γάλα μέσα. Όλα τα φάρμακα που έχουν ζελατίνη, η ζελατίνη ξέρετε από τι φτιάχνεται. Από τα οστά από τα μοσχάρια. Αλεσμένο κόκαλο από μοσχάρια. Και όλα τα φάρμακα, τα βασικά σταδιά σου είναι λακτόζι και καζεΐνη. Όλα τα φάρμακα. Οπότε τρώτε κρέας. Ειδικά αν είναι κάποιος χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Έχω μια ιδέα. Να σφαίρω κεφί. Μη κοιτά το σφαίρο. Το φαιγητό μη κοιτάς μέσα στην άλλα, έτσι. Προσέξτε. Αν πάρετε κάτι που είναι ευτελούς σημασίας και μικρό σε δράση και προσπαθήσω να το δώσουν μεγάλη αξία, το κάνουν για ένα σκοπό. Εκτός το χρήμα. Να πάθετε να λιθορίσετε και να νομίζετε ότι αυτό σας θεραπεύει. Ποτέ ένα πράγμα δεν συντελεί για όλη την υγεία. Ξεχάστε το αυτό. Δεν είναι το κεφίρ που θα κάνει. Ωραία, τρώτε κεφίρ. Γιατί λένε τη χλωρίδα του εντέρου, επειδή είναι μύκητες. Ξέρετε όμως το υποβόσκουσα σημασία από αυτό ποιο είναι. Ότι το κεφίρ που τρώτε εσείς ελέγχει πόσα κολοβακτηρίδια θα έχετε εσείς στο έντερο. Να σας πω μόνο το εξής. Από το στομάχι που δεν υπάρχει κανένα μικροβακτήριο, δεν είναι αποστηρωμένο γιατί είναι τα χλωρίδια, το μικροβικό οξύ και τα στομαχικά υγρά, ξεκινάει το λεπτό έντερο, το δεκαδάχτυλο, νίστιδα, ηλαιός, κόλων ανιών, εγκάρσιο, κατιών και σιγμοειδές. Τα μικροβακτηρίδια από το δεκαδάχτυλο είναι ένα, προσέξτε, εις την τρίτη ανακυβικό χιλιοστό, ένα εις την τρίτη ποσότητα, και έχουμε μερικές χιλιάδες κολοβακτηρίδια διαφορετικής φύσης, ακόμα όλα επιστήμονες τα ανακαλύψανε. Και όταν φτάνουμε στο σιγμοειδές, ξέρετε τι αριθμό έχει ένα κυβικό χιλιοστό. Ένα εις τη δεκάτη αριθμό μικροβίων. Για να σας ρωτήσω εγώ τώρα, αυτά όλα τα δισεκατομμύρια, τα μικρόβια, τα κολοβακτηρίδια και το καθεξής, τα ελέγχει το κεφίρ. Δηλαδή είναι ανόητο στη σύλληψη. Και αυτά δεν είναι παθογόνα, είναι δυνητικά παθογόνα να γίνει τι. Όταν ο αριθμός αυξηθεί παρά και έχουμε τα προβλήματα. Το μήνυμα πίσω από όλα αυτά είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει έλεγχο σε αυτό που κάνει για να στηρίξει. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τρώτε το κεφίρ σας. Για να πάρετε τα μπιφιδοβακτηρίδια και τους λακτοβακύλους. Ωραία, άλλες κλάδες. Αν είστε κάτω από μόνιμο ψυχικό στρες, τα έχετε καταστρέψει αυτά. Εάν τρώτε το κεφίρ και καπνίσετε έστω και 2-3 τσιγάρα την ημέρα, άχρηστο είναι. Εάν τρώτε το κεφίρ, λέω εγώ τώρα, γυμνάζεστε αλλά δεν πίνετε αρκετό νερό, κάνετε ζημιά. Εάν πίνετε νερό, γυμνάζεστε, τρώτε καλά, αλλά πίνετε λίγο αλκοόλ, την κάτσατε.
Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα από εδώ ή ένα από εκεί. Είναι όλοι οι παράγοντες που αθρηστικά, γεωμετρικά φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε μην αληθωρίζουμε μόνο με το ένα. Εντάξει. Προσωπική μου γνώμη. Νίκητε εσύ, αφήστε τους μακριά. Δεν κάνουν καλό εδώ μέσα. Δεν κάνουν καλό. Άμα θέλετε για τη χλωρίδα σας, υπάρχουν βιολογικά ενισχυμένα μούσουλη, δημητριακά και αυτά που έχουν αυτά τα πράγματα. Αν τρώτε φρούτα ή λαχανικά τα οποία είναι βιολογικής καλλιέργειας, μπορείτε να πάρετε αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουν τα χημικά που είναι ψεκασμένα. Μανδάρια. Ορίστε. Νίκητε στην Ιδαμαντά. Τώρα, αν καμιά φορά τύχει να βάλει τα πλευρό του και να τα ψήσει στο τζάκι, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά δεν είναι ότι τρώμε πλευρό του επειδή μου αρέσει, ξέρω εγώ, επειδή έχει τη γεύση μέσα από την κάμελα, δόξα εδώ και έχει τη γεύση τη μπριζόλα. Και πάρα πολύ που όπω σαν κρέα είναι και τρώνε αυτό και νομίζω ότι τρώνε κρέα και κοιμούνται έτσι. Όχι έτσι. Το κάνω κι εγώ. Και επειδή και εγώ τρώω και πλευρό του, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Με λαδολέμονο μια χαρά είναι. Αλλά δεν είναι η βασική μου τροφή, ήταν αγία μα τροφή. Δεν είναι ότι πολλά βέβαια τη λάμπα τώρα. Ποιοι το λένε αυτό. Έχουν πρωτεΐνη. Εντάξει. Πάλι σας το λέω, δεν είναι αυτό το οποίο θα συνδράμει για να έχετε την υγεία σας. Είναι συγκερασμός πολλαπλών δυναμικών και νομοτελειών. Ωραία. Κύριε Μουρούτη, ορίστε. Εδώ έχει δείξει ότι το σκόρδο αυξάνει την ικανότητα πολυδοσιασμού του ασυντόφυλλου στο λεπτόεντερο κατά πολύς. Ναι, το σκόρδο είναι κάτι άλλο. Δεν είναι Μίκητας. Όχι, όχι. Το σκόρδο είναι το ελληνικό το φλογοφόρο. Το τρως και τα καίει τα πάντα. Είναι ένα φυσικό βότανο, μια φυσική ουσία που είναι ελιξίριο από καταβολής κόσμου. Όπως έχουν δει, ξέρουν εδώ τα παιδιά, διώχνουν τα πάντα μακριά σας. Από γυναίκες μέχρι και κουνούπια. Δεν αφήνει τίποτα. Και τα φίδια. Αλλά δεν είναι Μίκητας το σκόρδο. Και έχουν φυσικά και όλα τα σουλφοειδή και όλες τις άλλες ουσίες που έχει μέσα και το κρεμμύδι και όλα αυτά. Φυσικά, αλλά είναι πολύ απλό να το κόψει το σκορδάκι και το χρησιμοποιείς κανονικά στη σαλάτα. Σας έχω πει πώς να το κάνετε και. Κάντε ένα πρόβλημα. Δεν θα κρυολογήσετε ποτέ. Το μάνι το αυξάνει. Υπάρχει το φαινόμενο λοιπόν. Γιατί πολλοί λένε όλα μολύνονται και οι ντομάτες είναι χημικά και τα αγκούρια κάνουν κρακ-κρακ και τα καρπούζια και μεγαλώνουν σε μια νύχτα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, φίλοι μου, γιατί στη βιολογία υπάρχει αυτό το υπέροχο φαινόμενο το οποίο όταν το ξέρει κάποιο, του βολώνεται το στόμα έτσι με τη μία, κύριε Παπαδόπουλο, για να σκάσουν από την καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν το βιολογικό φαινόμενο τη βιομεγέννηση και τη βιοσυσσόρευση. Biomagnification, bioaccumulation. Και εδώ βλέπετε σε μια συγκεκριμένη λίμνη στην Clear Lake στην Καλιφόρνια, το PPM είναι parts per million. Τμήματα ένα εκατομμυριοστό. Δηλαδή, δείχνει εδώ, εάν παίρνω ποσοστό ενός κυβικού μέτρου νερού από αυτή τη λίμνη, το DDD ξέρετε τι είναι. Είναι μια πολύ καλή ουσία. Μια πολύ καλή ουσία που άμα τη χρησιμοποιήσετε, σας στέλνει διάβαση. Λοιπόν, σε ένα κυβικό μέτρο νερού υπάρχουν 0,02 ppm. Δηλαδή, στο ένα κυβικό μέτρο νερού υπάρχουν 0,02 εκατομμυριοστά του κυβικού νερού. DDD, δηλαδή η ποσότητα είναι γελία, ούτε καν 0,02, δηλαδή τίποτα. Τώρα προσέξτε όμως το εξής, αυτό το φαινόμενο της βιομεγέθησης τι κάνει. Όταν πάει στην επόμενη τροφική αλυσίδα, δηλαδή το νερό αυτό, εκεί μέσα ζει το πλακτόν και πάει στο φυτοπλακτόν, τότε το 0,02 τι γίνεται, 5 ppm. Η αύξηση είναι τρομακτικά ραγδαία και δυσανάλογη. Όταν το φυτοπλακτόν το τρώει το ψάρι, που τρώει το πλακτόν, γίνεται 300 ppm και όταν αυτό το ψάρι το τρώει το άλλο το ψάρι, γίνεται 2.500 ppm. Και όταν αυτό το ψάρι το φάτε εσείς, μπορεί να φτάσει και μερικά εκατομμύρια ppm, με απλά λόγια. Αν εγώ πιω το νεράκι της λίμνης εδώ και το στομάχι μου και το σηκώτι μου και τα νεφρά μου μπορούν να κάνουν τι. Κανένα πρόβλημα. Όταν όμως φάω το ψάρι από εδώ πέρα, τότε το έχω πάρει σε υπερακοντισμένη δόση. Άρα το αν θα φάω ένα κρέας, κομμάτι κρέας ή θα φάω μια ντομάτα δεν έχει καμία μα καμία σχέση στο ποσοστό μόλυνσης. Αυτά να τα πείτε σε εκείνους στα χαμπέρια. Ότι όλα μολύνονται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Έτσι. Αλλά είναι ωραίο όταν κάποιο ειδικά κάθεται σε μια καφετέρα εδώ και είναι αυτοί οι ημιμαθεί που είναι άρα όλα είναι μολυσμένα και εγώ τα αγκούρια τα ακούω κρακ κρακ, σα το έχω πει πώ θα χτυπάτε. Αφήνετε τον άλλον πρώτα να λέει τη βλακεία του και αφού την πει καλά και έχει εκφραστεί παντού, κάθεστε ήσυχο. Με το χαμόγελο του κοιτητή. Και μετά σου λέει: Γιατί δεν μιλά εσύ, ρε Παπαδόπουλο, αφού βοσκά χόρτα να μου, αφήσει να μου κάνει μπε και τα βοσκά. Βε, κοιτάξτε να δείτε. Βάσει τη μοριακή βιολογία και τη γενετική, επειδή υπάρχει το φαινόμενο τη βιοσυσσόρευση και βιομεγέθηση επάνω σε δείγματα να πει ποινή, λοιπόν, συμβαίνει αυτό και αυτό. Το λέτε πως γρήγορα, έτσι, και μετά του βλέπετε στα μάτια πώ σα κοιτάνε. Αυτό το ύφο τη ηλικιότητα. Του πιάνει ο άλλο και λέει: Αμάν βλακία είπα και είναι έξυπνο αυτό. Είναι η εκδίκηση αυτή. Καλή και σκάτω. Τι πα έτσι. Οπότε δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Κάτι θα. Εδώ για τι μητέρε, το DDT, τώρα είναι παρεμφερή χημική ουσία, όταν αναλύεται σε μητέρε από το μικρό του γάλα, οι μητέρε που είναι φυτοφάγε και θυλάζουν τα παιδάκια του, βρίσκουν λιγότερο από 8% DDT στο γάλα. Αυτέ που τρώνε όμω κρέα, κοιτάξτε το ποσοστό DDT ανοιχνεύουν στο μητρικό γάλα. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να είναι παιδάκια που θυλάζουν από τη μάνα και έχουν κολικούς, έχουν γαστροαργίες και έχουν προβλήματα. Είναι από τη σαβούρα που τρώει η μάνα από εκεί και μεταφέρεται μέσα στο γάλα το μητρικό. Μαρούλια. Ναι. Είχε γίνει μια έρευνα, συγγνώμη, ο κύριος Ευαγγελάτος την είχε κάνει. Όχι ότι είναι αξιόλογος σαν παρουσιαστής, αλλά η έρευνα αυτή ήταν για το DDD. Πήραν λοιπόν τρεις θυλάζουσες από όλη την Ελλάδα και βρέθηκε στο γάλα το μητρικό από τα μαρούλια, τα οποία είχαν πάρει και. Είναι μια ουσία η οποία έχει απαγορευτεί πια να κυκλοφορεί το DDT. Ναι. Αλλά ακόμα το ψεκάζουν. Ναι. Να πάρουν βιολογικά. Και αν δεν παίρνουν βιολογικά, κάντε το δικό σας σκύπ χώρο. Έχετε εδώ πέρα. Βρέχει αρκετά το κύπρο τώρα. Θα συνεχίσει να βρέχει. Αν σας το είχαμε έρθει. Κάποιοι γελάσαμε. Αν προσευχόμαστε όπως πρέπει, ο Θεός θα κάνει αυτό που είναι να κάνει, αλλά κάποιοι είναι. Και τώρα μια που μιλάμε για νερό, ρε παιδιά. Συγγνώμη, αλλά το 2004 από τίγια πρέπει να πάω και ο παλιάτρος μόνος. Μπορείτε να κάνετε ένα λεπτό διάλειμμα, έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια λίστα λοιπόν ολοκληρωμένη, τους παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο. Νικοτίνη, αλκοόλ, υδρικό λίπος, κρέας όπως είναι τα κορεσμένα λιπαρά. Δεν μιλήσαμε για νητροσαμίνες και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που είναι γνωστά καρκινογόνα. Παραπάνω σίδηρος, α, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ο παραπάνω σίδηρος δημιουργεί καρκίνο. Όταν κάποιος λοιπόν κάποια έχει αναιμία, αν ο γιατρός δεν εξακριβώσει την αιτία της αναιμίας, το να δίνει κατευθείαν σίδηρο μπορεί να αποβεί μοιραίο και ζημιογόνο για τον ασθενή, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό καρκίνο. Και γιατί δημιουργεί καρκίνο, πολύ απλά, το σίδηρος είναι η ουσία η οποία δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη, για να κρατήσει τι. Την αίμη. Όχι, είναι. Όχι. Η αιμοσφαιρίνη, η αίμη και η σφαιρίνη. Να κάνει τι. Η αιμοσφαιρίνη κουβαλάει τι. Οξυγόνο. Περισσότερο σίδηρος, περισσότερο οξυγόνο. Περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο οξύδωση. Περισσότερη οξύδωση, περισσότερες ελεύθερες οξυγόνων. Περισσότερες ελεύθερες οξυγόνων, περισσότερος καρκίνος. Αυτό δεν είναι απλώς είναι καλός ο σίδηρος και έτσι. Άμα το παίρνει ειδικά σε συσκευάσματα. Περισσότερο σίδηρο στο φαγητό δεν πρόκειται να φάτε, άμα τρώτε φυσιολογικά το φαγητό σας. Αν το παίρνετε σε οτιδήποτε άλλο, μπορεί να πάθετε υπερβολή. Η υπέρ, όπως και η υποβιταμίνωση, είναι το ίδιο ζημιά. Οι διάφορες τοξίνες, όπως το μεσοπυρήνιο, PCB, DDT, DDE και το καθεξής, αυγά, γάλα, κασέρι, κορεσμένα λιπαρά, οι διάφοροι καφές, υπερβολικοί και όπως είχαμε πει, άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Το ηλιακό φως είναι ενεργητικός. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Σας έχω, δεν ξέρω όπως εσάς την προηγούμενη μέρα στα παιδιά. Πρέπει να το έχω αναφέρει. Ότι κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες πεθαίνουν περίπου 200.000 καρκινοπαθείς. Για ποιο λόγο νομίζετε? Επειδή έχουν ανεπαρκή έκθεση στο ηλιακό φως λόγω έλλειψης βιταμίνης D. Η βιταμίνη D δεν είναι μόνο για τα οστά. Ανακαλύπτουμε ότι έχει να κάνει ειδικά στην προστασία του καρκίνου. Και επειδή οι καρκινοπαθείς συνήθως πού τους έχουν κλεισμένους, σε τέσσερις τοίχους, καλά το τι τους δίνει να φάνε, αυτό δεν το συζητήσω καν.
Είναι πονοκαημένος. Ριζόλα και γάλα. Ναι. Και πουρέδες. Και πουρέδες. Στο μεταξά πήγα να δω ένα παλικάρι που υποτίθεται είχε καρκίνο στον εγκέφαλο, δεν κάνει τη διάγνωση και του κάνει χημειοθεραπεία. Εκτός ότι αν ενδείχνεται να έχεις καρκίνο στον εγκέφαλο και σου κάνει χημειοθεραπεία, είναι μεγάλη παράβαση στην οικολογία αυτό. Το κάνω απλώς για κλινικά δεδομένα, γιατί τρέχω τα τέχνη όμως ζωντανά πειραματώσω. Έχουν κάνει καπνιστήριο μέσα στο μεταξά. Σε ογκολογικό νοσοκομείο έχουν κάνει καπνιστήριο, όχι για τους επισκέπτες, για τους ασθενείς. Και βγάζουν τον καημένο που από τη χημειοθεραπεία είναι έτσι, ντάγκλα. Έτσι. Το κουβαλάκι σου είναι. Και λέει, πάμε εκεί του λέει. Και τον πάει στο καπνιστήριο και κάθεται μαζί και ο νοσηλευτής και ο τέτοιος. Όπου τη στρες πέρασα, με σακάτεψαν σήμερα. Σε ογκολογικό που διαρροπάλλω, όχι απαγορεύεται. Και πάω να δω τον υπεύθυνο που μου καθηγητή που είναι εκεί πέρα να μιλά πέρα από το τέτοιο και ανοίγει την πόρτα. Μου λέει, δεν πιστεύω λέει να σε ενοχλεί που καπνίζω κι όλα, όχι, να κάνει δουλειά σου. Ωραία, γι' αυτό θα χαλιόμαστε. Εδώ το έχετε κάνει τεκένα από εκεί πέρα. Λέω, άλλος, τι να τους στρεσάρουμε τους ασθενείς, λέει, δεν κάνει, λέει, τους δημιουργούμε, λέει, αδρεναλίνη κορτιζόνη. Λέω, κοίταξε ρε πώς νοιάζονται, γιατί είναι υγεία των ανθρώπων. Ο άσβεστος δημιουργεί καρκίνο και ειδικά στους πνεύμονες, σε εργασίες άσβεστος. Σε εργασίες άτομα τα οποία δουλεύουν με άσβεστο, όχι με τον άσβεστο απλό, αλλά σε έκθεση άσβεστο, παθαίνουν από τιτάνωση, έχουν μεγάλα ποσοστά. Ναι. Και ο αμύαντος, ζάχαρη στη διατροφή και φυσικά τα αρωματικά σπρέι και κάποια σκόνες και όλα τα πατσουλιά που έχει βγάλει η σύγχρονο ντεκορασιό για να μυρίζουμε ωραία. Το να μυρίζουμε ωραία είναι γαλλική βλακεία, το ωραίο. Πληρώνουμε ένα σωρό αυτά σε μπουκαλάκια μικρά για αρώματα. Η πιο καλή αφροδισιακή μυρωδιά είναι η φυσική οσμή που έχει κάποιος αφού κάνει μια πορεία 30 χιλιόμετρα στρατό και βγάλει τις αρβίδες. Είναι καλοκαίρι και έχει πάει φασολάδα. Τότε όχι. Αν ένα άτομο τρέφεται σωστά και είναι καθαρός οργανισμός, έχει αρκετά ενυδατωμένο κυταρικό επίπεδο, έχει καλή ψυχική ηρεμία, κάνει ένα απλό μπάνιο. Έτσι. Η φυσική οσμή που αναδύεται είναι το φυσικό άρωμα που πρέπει να έχει. Και αυτό είναι το καλύτερο αφροδισιακό λογικά. Απλώς στο μυαλό μας έχει περάσει τα πατσουλιά. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά παίρνουν κρέμες και αλήθεια το πρωί μας το κάνει με τις κρέμες. Αν τουλάχιστον πρέπει να πάρει τις κρέμες, αν τουλάχιστον κοιτάξτε να έχουν πιστοποίηση και να μην έχουν τη σαβούρα επειδή κάνει 1 ευρώ και 2 στα σούπερ μάρκετ και έχουν. Την και τα παραμπαίνουν. Ναι. Εκεί τουλάχιστον, αν θα πρέπει να δώσετε λεφτά, πάρετε κάτι καλό. Εκεί μπορεί να ξέρει προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ έτσι, απλά πράγματα. Ακόμα και για after save, ξέρετε τι κάνω. Νερό με λεμόνι βάζω. Νερό με λεμόνι. Καλύτερο αντισηπτικό δεν υπάρχει. Κάποιοι βάζουν καθαρό ενόπνευμα. Κάποιοι πάλι. Όχι ρε παιδιά, καθαρό ενόπνευμα. Και καίγα. Νερό, λεμόνι αραιωμένο σε νερό. Είναι το καλύτερο αντισηπτικό, ειδικά άμα κοπείς και λίγο στο ξύρισμα. Τσούζει λίγο, αλλά έτσι αλλά είναι. Ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν υπάρχει άμεσα κάτι που να δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά θα δούμε. Το δεύτερο βήμα λοιπόν για την πρόληψη του καρκίνου πριν δημιουργηθεί είναι το πόσο στο checkpoint Charlie. Ξέρετε τι ήταν το checkpoint Charlie. Στο Βερολίνο, είναι το σημείο ανάμεσα στο Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, εκεί που πήγε το μεγάλο επεισόδιο με τα άρματα που σταθήκαν μέσα στο πηγαίνει και στο ψυχρό πόλεμο οι Αμερικανοί με τους Ρώσους. Το σημείο λοιπόν Τσάρλι. Είναι το σημείο αναφοράς του νοσοποιητικού συστήματος. Βέτα καροτίνη, η προβιταμίνη Α και άλλα καρετονοειδή. Καρετονοειδή δεν είναι στα καρότα, είναι αυτά που ανήκουν στη συνωμοταξία, στο φύλλο των καρετονοειδών. Και έχουμε περίπου 600 τέτοια καρετονοειδή ανακαλυφθέντα μέχρι σήμερα που μιλάμε. Απλώς φίλοι μου, όταν έχετε ένα άλλο lifestyle, είστε πάντα ένα βήμα μπροστά από την καλύτερη επιστημονική ανακάλυψη. Πάντα! Ακόμα και αν το ξέρετε. Μείωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όχι σε συμπληρώματα. Η έρευνα έδειξε ότι τα συμπληρώματα πέτα καροτίνης αυξάνουν τον καρκίνο του πνεύμονα σου καρκινοπαθείς. Στη φυσική τους μορφή. Όσο πιο φυσικό, τόσο το καλύτερο. Και εξηγήσαμε, σας είχα δείξει, το σχετισμό ανάμεσα στα χνοστοιχεία, βιταμίνες,
και στα αμινοξέα. Καρκίνος του προστάτη, το ίδιο. Παγκρεατικός καρκίνος που είναι από τις χειρότερες μορφές. Ο καρκίνος στο πάγκρας είναι από τις πιο δύσκολες μορφές. Από τη στιγμή που θα γίνει διάγνωση, δεν έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής ο ασθενής. Και ίσως η έρευνα δείχνει σε πολλούς επιθυλιακούς καρκίνους. Καρκίνους καρκίνους δηλαδή στον επιθύλιο ιστό. Πόσα είδη ιστών έχουμε? Διαμεχεράκια. Βλέπω, γιατί τα χείλια τα τραβάτε έτσι τώρα. Πόσα είδη ιστών έχουμε? Ω, πρόβατα απολελειμμένα. Κάποια θύματα. Ακούμε μόνο ένα ρυθμό. Μήκο. Δεν κάνουμε τώρα. Μάθουμε τους όλες δεν κάνουμε εδώ πέρα. Όλα ο νάθιν. Αυτός είναι ο νόμος. Ή θα μου τα πείτε, δεν, όχι αν θα μου τα καταμένει, θα πει από εδώ, από εκεί, 50 άτομα θα το βρείτε τελικά όλοι, δάκο. 50 άτομα θα το βρείτε τελικά όλοι, δάκο. Θα σας πάρω και τα δύο τα τσαντάκια. Δεν έχει πρόβλημα, σας πάρω τα τσαντάκια να μου κάνουν ερώτηση. Επιθυλιακός. Ω, κύριε Παπαδόπουλα, πώς θα γίνει, δεν έχουμε να πάρει. Και θέλετε και δίπλωμα μετά. Αφού αυτά είναι της πρώτης χρονιάς, δεν ξέρετε. Όπου ρόμπα είναι. Προβιταμίνη α, β, καροτίνη. Ό,τι έχει σκούρο πράσινο χρώμα ή κίτρινο πορτοκαλί χρώμα είναι τίνκα. Και εδώ αριστερά βλέπετε τα διάφορα. Το καρπούζι δεν έχει μόνο νερό και ζάχαρη. Μια φέτα καρπούζι, έτσι. Έχει το RDA, είναι το Recommended Daily Allowance, η συνιστόμενη καθημερινή δόση. Έχει πολλά πράγματα το σπανάκι και τώρα προσέξτε μια λεπτομέρεια. Πολύ με ρωτάνε τα καρότα να τα τρώω ομά ή βρασμένα. Θυμάμαι είχαμε ένα τρίμερο σεμινάριο στη Λαμία. Τρεις μέρες είχα μιλήσει για τη δύναμη της αγάπης επάνω στη θεραπεία. Αυτό ήταν το θέμα μου. Γυρνάμε την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα μεσημέρι κατά τις 3 ώρα. Κλείνουμε τις επικοινωνίες, να ξαπλώσουμε και μεθούμε με τη Μαρία. Αλλά ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο. Ντρουμ, χτυπάει τηλέφωνο. Ναι, κύριε Μουρούτη, εσείς είστε από τη Λαμία. Πω από τι ωραίο το σεμινάριο, το απολαύσαμε. Μια πολύ σημαντική ερώτηση έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία για μένα. Οπωσδήποτε, συγγνώμη, σας το παρακαλώ. Εγώ τα καρότα λέω, μα είναι βρασμένα τα τρώω. Και μου έδωσε τηλέφωνο, σου καλά, λέω. Μέσα τρεις μέρες τι έλεγα. Το μόνο που θυμόταν είναι την πέτα καροτίνη. Λοιπόν, αυτό που δείχνει κάτω η έρευνα είναι το εξής. Όταν μαγειρεύετε τα καρότα, η μη. Υδατοδιαλυτή, οι μη υδατοδιαλυτικές φυτικές μεμβράνες διασπώνται αφήνοντας περισσότερη βιταμίνη α διαθέσιμη για απορρόφηση. Αυτό σημαίνει ότι η βιταμίνη α ή καροτίνη έτσι, είναι σε ρετινόλη 800 τέτοιες μονάδες, έχουμε 10 διεθνείς μονάδες. Με απλά λόγια σημαίνει ότι όταν βράζετε το καρότο έχετε περισσότερη βιταμίνη α. Όταν το τρώτε ομό, έχετε περισσότερη προβιταμίνη α, βέτα καροτίνη ή φύτα καροτίνη. Είτε ομό το φάτε, είτε βραστό το φάτε, όφελος θα έχει. Γι' αυτό σας λέω ποικιλία εκεί πέρα. Ομό μπορείτε να έχει σαλάτα σας και να το βράσετε. Έχω δει γνωρίσει ανθρώπους που κάνουν φασολάδα και επειδή νομίζουν ομό το καρότο τρώγεται μόνο, κάνουν τη φασολάδα και στο τέλος ομά καρότο ακόμα και θα έρθουν στη φασολάδα έτσι. Δεν πάει ρε παιδιά. Το λάδι ναι, μπορεί να το βάλετε στο τέλος, αλλά όχι το καρότο. Έχω γνωρίσει μερικούς οι οποίοι το φασόλι το τρώνε έτσι. Έτσι, το μασάνε. Έχει. Είναι καλό για τα δόντια, έχει πολλά ακούγοντας αυτό το κόσμο. Απλώς το μιλιάζομαι. Και το τρώνε έτσι. Όχι φύτρα. Έτσι όπως είναι άσπρο μαζί με τις απομονωτήρες. Απλώς το μιλιάζουν για να μπορούν να κάνει. Γιατί η ομοφαγία λέει κυρία Γιαλουρίδη δεν είναι καλή και δεν τρώω τίποτα βρασμένο. Γιατί άμα φας βρασμένο είσαι αμαρτωλός λέμε. Και τρώνε ομά. Και το πολύ το που τρώνε γίνονται τόσο ομοί που τους βλέπετε και είναι... να παίξεις την ταινία Φιάλτη στον δρόμο με τις λέξεις. Να κάνει το Φρέντρι Κρούγκερ. Το Φρέντρι Κρούγκερ με το... έτσι. Όλα τα λεφτά. Κύριε Μουρούτη, κάποτε δεν είναι καλά. Αφού είπατε ποικιλία, δεν είναι καλά να τρώνε γεμάτα. Ναι, αλλά είναι εύκολο σε να παραλείπονται.
Δεν μπορείς να πάρεις το ρύζι για να το τρως ομό και αμάσιτο. Θα το βράσεις, θα βάλεις σε σαλτσούρα, θα το φας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα φασόλια θα τα βράσεις. Εδώ βρασμένα και η κουβέρτα σηκώνεται πίσω. Ομό θα γίνει... Εκτόξευση στο φεγγάρι θα πας κατευθείαν. Αν μισείτε το έχετε μαλώσει με το σύζυγό σας λοιπόν και θέλετε να το διεκδικηθείτε, εκείνο το βράδυ, το προηγούμενο μεσημέρι, χτυπήστε ομοφαγία. Η μέγα της μελοπρόβλη τη ματάνε. Τα διάφορα λαχανικά εδώ είναι σε μια κούπα πόσο έχουν. Το κάνταλο που είναι το... Όχι, δεν είναι το πόνι. Το κολοκύτ, το κίτρινο. Μέλο. Οι πιπεριές, οι γλυκές, κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, κοιτάξτε τι ποσότητα έχουν. Λοιπόν, οι γλυκοπατάτες, το ίδιο, κολοκύθι το βρασμένο, τα καρότα ομά, κοιτάξτε, καρότα ομά, 309, καρότα βρασμένο, αυτό που σας είπα, 383. Τις συνιστόμενες δόσεις, orange, γιάννη είναι το... Ένα είδος λιγότερο, ναι, δεν είναι το sweet potato, αυτό το έτσι είναι το διαφορετικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικά. Ναι. Είναι το wild yam, το μεξικάνο. Τα έλεγα. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C έχει αποδείξει ότι μειώνει τις νητροσαμίνες. Και πολλές νητροσαμίνες, ξέρετε που συγκεντρώνονται. Συγκεντρώνονται στον υποδόριο ιστό, εδώ, σαν μορφή κυταρίτιδας και μπορεί να φτάσει να γίνει μέχρι και οζίδιο μετά, λίπομα, όχι λίπομα αυτό, αλλά οζίδιο. Και αυτό έχει να κάνει με τα trans fat επίσης, όχι τα κορεσμά, τα trans fat, δηλαδή ή του οτιδήποτε έχει σαντιγή μέσα. Πώς τα λένε τώρα τα αστρογγυλά, τα αμερικάνικα με τη ζάχαρη, τα donuts, muffins και ό,τι σαβούρα αμερικάνικο, γαλλική και τέτοια είναι. Και τα trans fat από τη στιγμή που θα μπουν μέσα στο σώμα σας δεν βγαίνουν από πίσω. Αποθηκεύονται σε κυταρίδινα. Και δεν σας το έχω πει από δεμπάνα, κάνετε όση γυμναστική θέλετε. Δεμπάνα εκεί. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να σταματήσει να βάζετε από εδώ τακτική αεροβική εξάσκηση μέσω της όσμωσης που δημιουργείται για να φύγουν και με τη διατροφή του αλλάζει η βιταμίνη C μειώνει τις νητροσαμίνες. Είναι αντιοξυδοτική σε μεγάλο βαθμό, προστατεύει, κοιτάξτε απάνω, από γενετική ζημιά το σπέρμα, μειώνοντας τον καρκίνο, έχει μεγάλη σημασία αυτό, μειώνοντας το ρίσκο για καρκίνο στους νεφρούς, στον εγκέφαλο και στη λευκαιμία σε ποιους, τους απογόνους. Με απλά λόγια, αν εγώ σήμερα στη διατροφή μου, στο lifestyle μου έχω αρκετή βιταμίνη C, ξέρετε που υπάρχει, να μην τα λέμε πάλι, και γενικά ένα καλό lifestyle μπορεί να προστατεύσει το δικό μου σπέρμα, όχι το όριο της γυναίκας μου, το σπέρμα το δικό μου, έτσι ώστε όταν εγώ θα έρθω σε συνευρεθώ στη γενεσιουργό ορμή με το έτερο νήμιση και έρθει το παιδί στον κόσμο, αυτό το παιδί έχει κατά πολύ χαμηλότερο ποσοστό να αποκτήσει μια λευκαιμία και έναν καρκίνο στον εγκέφαλο, γιατί προστατεύεται ο γενετικός κώδικας από τη ζημιά. Το αμαρτύρης χωνιών παιδεύουση τέκνα έχει βάση όχι ότι ο Θεός τιμωρεί, έχει βάση ότι απλώς μεταφέρουμε εμείς με τη βλακεία μας, απογόνωσα μέχρι ένα σημείο. Αλλά εδώ ξέρουμε σήμερα ότι το κάπνισμα στον άντρα καταστρέφει το σπέρμα του, έτσι ώστε το παιδί ξαφνικά, δεν λέμε, χωρίς να έχει καπνίσει, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, αποκτά ένα εμφύσιμα στα καλά καθόμενα και πεθαίνει στα 50 εδώ το εμφύσιμα στα 60 του, γιατί κάπνιζε ο πατέρας ή η μάνα, ιδιαίτερα ο πατέρας, το σπέρμα. Βιταμίνη C, η μπανάνα είναι από τους βασιλιάδες, η ψημένη πατάτα, λοιπόν, τα διάφορα σκούρα λαχανικά, τα λάχανα γενικά έχουν, η ντομάτα, η γλυκοπατάτα, τα blackberries και τα raspberries, τα βατόμουρα αυτά είναι. Πόσα χρόνια έχω να δω σε βατομουριά να απλώ στο χέρι να φάω βατόμουρα. Τα έχουν εξαφανίσει όλα παντού, μπετό έχουν βάλει, δεν έχουν αφήσει τίποτα πλέον. Τίποτα. Η συνιστόμενη καθημερινή δόση είναι βιταμίνη C στα 250 mg. Αυτή μπορείτε να αποκτήσετε απλώς αν έχετε μια καλά σερβιρίσματα από τα τρία γεύματα την ημέρα το φαγητό σας. Εδώ έχουμε το μπρόκολο επίσης, οι πιπεριές αυτές, το πορτοκάλι, το ακτινίδιο, οι φράουλες, τα grapefruit, τα λαχανάκια βρυξελών, χυμός πορτοκάλι ο φεσκοστημένος και αυτές που είναι
Οι πράσινες αυτές είναι οι κόκκινες, οι πιπεριές. Αρκετή ποσότητα. Και για να δείτε πόσο διαφορά μπορεί να κάνει, πήρανε δύο από κουνέλια, τους δώσαν την ίδια έκθεση σε καρκινικούς παράγοντες, δηλαδή η περιόδια ακτινοβολία, δεν λένε ο ήλιος κάνει δημιουργεί καρκίνο. Τους έκθεσαν λοιπόν 24 εβδομάδες τα κουνέλια σε η περιόδια ακτινοβολία με μια διαφορά. Αυτό το κουνέλι είχε κανονική διατροφή. Κανονική σημαίνει πως τρώει μέσα στους Κυπρέους. Αυτό το κουνέλι δώσε μια διατροφή, το οποίο τρώει το κουνέλι στη φύση, ο λαγός. Μετά από 24 εβδομάδες, 0% μελάνωμα αυτό, 24% μελάνωμα αυτό. Δεν είναι ο ήλιος που είναι το πρόβλημα. Είναι το τι θωράκιση έχεις από μέσα προς τα έξω, πρώτον, και το πόσο γρήγορα και απότομα εκτίθεσαι στο ηλιακό φως. Γιατί αν εγώ είμαι 11 μήνες το χρόνο, με το κουστούμι και τη γραβάτα και είμαι κάτασπρος σαν παιδικό κολαράκι είναι το δέρμα μου, και ξαφνικά πάρω την άδεια και έρθω στην Κύπρο και έρθω κάτω και είμαι στον ήλιο και γίνω σαν τη Μαρινό στον κόλο, σε ένα μήνα, λογικό είναι να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι έγκαυμα. Και η ανοησία του τύπου βάλει αντιλιακά και πασαλίβονται, μπαίνουν στη θάλασσα και βρωμάει η θάλασσα από τα αντιλιακά, από την βλακή αυτή, δεν σώζει το αντιλιακό αυτό καθ' αυτό. Η σταδιακή, συστηματική έκθεση στο ηλιακό φως είναι αυτό που θα. Έχετε δει κανέναν, παρόλο που κάνω λάθος lifestyle, κανέναν εργάτη που είναι στον δρόμο να που είναι ηλιοκαμένοι ή κανένα ναυτικό να σπανίζαν αυτά να έχουν καρκίνο στο δέρμα. Όλη μέρα στον ήλιο, ειδικά οι ναυτικοί. Οι ψαράδες που είναι. Τους τρώει η αρμύρα, ναι. Μπορεί τα χέρια τους να γίνονται έτσι, τις πετονίες, αλλά καρκίνο στο δέρμα δεν έχουν. Η βιταμίνη ε είναι το ίδιο ωφέλιμη, έτσι οτιδήποτε έχει φύτρα μέσα το σπανάκι, η σόγια, κόκκι συνάπριος, τα blueberries, το ελαιόλαδο, το καλό ελαιόλαδο. Όχι αυτό που λένε σαγνίσιο παρθένο και έχουν τραβήξει μέσα πετρέλαια και τι κάνουν. Λοιπόν. Ορίστε. Γενικά ότι είναι πράσινο, ότι είναι πασόκ μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μισό λεπτό. Μπριζόλες. Πράσινες μπριζόλες. Θα έρθει ο Γεωργάκης, θα μας φέρει και πράσινες μπριζόλες. Όχι μισό λεπτό. Η μαργαρίνη έχει, γιατί φτιάχνουμε τώρα μαργαρίνες με τη βιταμίνη ε, υποτίθεται. Αλλά προσωπικά είναι αντίθετος και στη μαργαρίνη, η φυτική και στο βούτυρο το φυτικό. Αν θέλετε στο κουμπί να πεθάνετε από καμία καρδιά, χρησιμοποιήστε βούτυρο φυτικό. Αν θέλετε κεφαλικό, πάρτε μαργαρίνη. Και τα δύο είναι σαβούρα, γιατί το λάδι για να γίνει βούτυρο περνάει κάποιες διαδικασίες. Σε αυτές τις διαδικασίες σας καταστρέφει. Φυσικά, εάν κατ' εξαίρεση χρειαστεί πάνω στο καλό ψωμί, λυγίσατε να βάλετε λίγο φυτικό βούτυρο μία φορά το χρόνο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν θα είναι το καθημερινό πρωινό σας τόσο πάχος από τη μαργαρίνη και το τελειώνω. Και το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από το αμύγδαλο, έχετε φάει αμύγδαλο βούτυρο. Πάστα αμύγδαλο. Κολοκυθοβούτυρο έχετε φάει. Το πράσινο. Έχει το, ένα βιολογικό, έχει το, δεν είναι πανάκριβο μένει εδώ πέρα. Αλλά είναι δύο φέτες από αυτά να φάτε, θα κλείσει το στόμα και το στομάχι. Είστε πάρα πολύ ωραίο. Και το παδοκυθέλαιο, μια συγκεκριμένη μάρκα, είναι πάρα πολύ καλό. Για τους άντρες. Η δύναμη λοιπόν των φυτών. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 100.000 φυτοχημικές ουσίες ανακαλύψει. Φυτοχημικές ουσίες είναι οι ουσίες οι οποίες παράγουν τα φυτά για να προστατευτούν από τους εχθρούς τους. Τρώγοντας λοιπόν τα φυτά, παίρνετε τις ουσίες αυτές και προστατευόμαστε εμείς. Και υπερβαίνουν τα συστατικά τους που έχουν. Μια κούπα από βρασμένο ή μαγειρεμένο λάχανο, να το πω έτσι, έχει 50 μικρογραμμάρια βιταμίνη C και 13 διεθνείς μονάδες βιταμίνη Ε. Προσέξτε μου τι σημαίνει αυτό, μας φαίνεται μικρός ο αριθμός. Η αντιοξυδωτική δυναμική από αυτή την κούπα από το λάχανο ισοδυναμεί με 800 μικρογραμμάρια βιταμίνη C και 1100 διεθνείς μονάδες βιταμίνης Ε. Κατανοείτε τι έγινε. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι η ποσότητα που τρώτε, είναι η δυναμική στην αντιοξυδωτική δράση που έχει. Γι' αυτό μιλάω για ποικιλία. Ποικιλία, ποικιλία. Το top 10 λοιπόν στα φρούτα, ντομάτα, μήλο, μπανάνα, τα άσπρα σταφύλια, το grapefruit, το ακτινίδιο, τα κόκκινα σταφύλια, το πορτοκάλι, ναι, το δαμάσκινο και η φράουλα είναι ο βασιλιάς.
Τα top 10 στα λαχανικά έχουμε καλαμπόκι. Το καλαμπόκι έχει μία ουσία η οποία είναι ευεργετικότατη για τον ύπνο. Ποια? Δεν έχει βιταμίνη C. Μελατονίνη. Οπότε δεν χρειάζεται συμπληρώματα μελατονίνη. Φάτε καλαμπόκι. Κρεμμύδι, πιπεριές, τα πατζάρια, μπρόκολο, αλφα-αλφα. Έχετε ακούσει για τα αλφα-αλφα? Πάρα πολύ. Θέλω προσοχή μόνο όταν βγαίνουν, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν και μετά να την πάθει καμιά διάρκεια. Λαχανάκια, βρεξελών, το σπανάκι, λάχανα και ο βασιλιάς που είπαμε να τόσο. Να τόσο ο βασιλιάς. Εκεί είναι. Και το σκόρδο, να το ξέρετε, αξίζει μόνο τα μυρίζει. Σκόρδο που δεν μυρίζει άμα το τρώτε, μην το φάτε καθόλου. Και η όλη η μαγεία, Ανδρέα, είναι την ώρα που το βάζεις εδώ και κάνεις το πρώτο. Και πρέπει να γίνει το πράγμα. Και πρέπει να γίνει. Και ακούω και νιώθω αυτό το κάψιμο και μετά λες στο τέρι σου, kiss me baby. No chance. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν. Και οι φυτοχημικές ουσίες που σας είπα και εδώ δεξάνει πού υπάρχουν, ανακαλύπτουμε κάθε μέρα από συνειδήνη σουλφοραφέιν, διθυλώνει, ρεσβερατρόλι, PAT, λιμονίνη. Έχουμε ισοφλαβονοειδείς, σαπουνοειδείς, αναστολής πρωτεάζης, ελαγικό οξύ, καφρικό οξύ, φυτικό οξύ. Πάνω από 100.000 διαφορετικές ουσίες. Χάσαμε τον έλεγχο πλέον. Γι' αυτό κάνει το καλύτερο. Η παχυσαρκία που θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε σχέση με τον καρκίνο και ειδικά τον καρκίνο του μαστού, αυξάνει το ποσοστό ειδικά για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πριν την ερμηνόπαυση, βλέπετε και μετά, αν είναι ασθενείτες, μεγαλώνει το ποσοστό για να έχουν καρκίνο στο μαστού. Οι υπέρβαρες διπλασιάζεται πριν την ερμηνόπαυση και μετά την ερμηνόπαυση πενταπλασιάζεται και οι παχύσαρκες τριπλασιάζεται και μετά την ερμηνόπαυση 12-πλασιάζεται. Εδώ βλέπετε στους άντρες και στις γυναίκες, όταν υπερβαίνουν το δείκτη μάζα σώματος, πόσο αυξάνει το ποσοστό για να έχουν έναν καλό τέλος από κάποιο μορφή καρκίνο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι στις γυναίκες, εδώ είναι για τους άντρες. Στις γυναίκες ειδικά μετά την ερμηνόπαυση, είναι και εδώ είναι πόσο παραπάνω φεύγουν το δείκτη μάζα σώματος. Ο πιο απλός τρόπος να υπολογίσει το βάρος σας, έχω πει, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε ύψος βάρος επί δύο γι' αυτά. Παίρνετε το ύψος σας, ένα 86, βγάζετε το 1, μένει το 86, αυτό είναι το κανονικό σας βάρος. Το ιδανικό είναι 5 με 10% κάτω από αυτό, δηλαδή στα 80 κιλά. Είναι το ιδανικό βάρος για τον κόσμο του δώρου. Τώρα, μια γυναίκα που είναι 60, το κανονικό είναι 60 και το ιδανικό της είναι στα 55 κιλά. Αν η γυναίκα είναι 60, είναι 90. Τετέλεστε. Και όμως αντέχει και μετά αρχίζουν οι αρθενικές παθήσεις και το ένα και το άλλο. Και η παρασυχισαρκία αυξάνει το ποσοστό για τον καρκίνο και όχι μόνο ενός κακού ποσά κακά έποτε, μοίρια έποτε, υπέρταση, διαβήτης, καρδιακές νόσεις και εδώ απλώς ένα βιβλίο ανάμεσα στην hip ratio με το... Η αναλογία μεταξύ στομάχου και γλουτών μετράνε οι επιστήμονες για να δουν την παχυσαρκία. Καρκίνος στο κόλον και πόσα γεύματα τώρα. Κοιτάξτε, μια μικρή παράμετρος για την υγεία μας. Το πόσο συχνά τρώτε θα επηρεάσει πολλές ασθένειες. Αν κάποιος τρώει δύο γεύματα ή λιγότερα, καρκίνος στο ορθό, καρκίνος στο κόλον, πόσο είναι? Ένα. Αν τρώει τρία γεύματα, 1,7-1,4 και αν τρώει τέσσερα ή παραπάνω, ξέρετε τι σημαίνει γεύμα. Από τη στιγμή που θα ανοίξει το στόμα και θα μασίσετε κάτι. Έστω και άμα είναι ένα κομμάτι φρούτο. Θεωρείται γεύμα. Μην νομίζετε γεύμα πρέπει να κάτσετε για να. Γεύμα θεωρείται οτιδήποτε μασίσετε και αρχίσει η διαδικασία του μεταβολισμού είναι γεύμα. Παλαιότερα ονομαζόταν αυτό ολιγοφαγία. Τρως λιγότερο, ζεις περισσότερο. Τρως περισσότερο, ζεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πεθαίνουμε στην πείνα. Στον δυτικό κόσμο που ζούμε, δύο καλά γεύματα προσωπικά θέλω να πιστεύω είναι υπεραρκετά. Η καλύτερη χρονολόγηση είναι 6-12-6 ή 7-1-7. Δηλαδή 6 το πρωί, 12 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα. Για τρία γεύματα. Σα σημαίνει ότι σηκώνεστε τις 5 το πρωί. Και για να σηκωθείτε στις 5, τι ώρα πρέπει να κοιμηθείτε?
Στις 10 maximum. Γιατί άμα κάνετε στις 1 και στις 2, στις 5 δεν σηκώνεστε. Για να κάνετε πρωινό. Ή 7, 1, 7. Τώρα, αν κάποιος κάνει 8 ή 9 η ώρα πρωινό, συνήθως αυτό είναι το δικό μου, και κάνει μετά στις 3 με 4 το απογευματινό, δεν υπάρχει λόγος να φάει. Και αν πεινάτε, δεν πεινάτε. Διψάτε. Πίνετε νερό. Και κοιμηθείτε. Το άδειο το στομάχι είναι πολύ καλό για να κοιμάται κανείς. Για ποιο λόγο όμως άμα τρώει κανείς περισσότερες φορές, έστω και καλό φαγητό, είναι καρκινογόνο. Γιατί αυτό βάζει τον οργανισμό σε μεγαλύτερη μεταβολική δραστηριότητα, περισσότερες ενζυματικές λειτουργίες, μεγαλύτερη λειτουργία στα μυτοχόντρια, περισσότερες ελεύθερες ρήσεις οξυγόνου. Μεγαλύτερη καταστροφή του DNA και ειδικά του μυτοχονδριακού DNA. Και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Εξάσκηση και καρκίνο. Έχουμε ολόκληρο θέμα να μιλήσουμε για την εξάσκηση του καρκίνου. Αν όχι αυτή τη βδομάδα, το επόμενο μήνα. Δεν θα το τρέξω πολύ γρήγορα εδώ πέρα. Ολόκληρη την παρουσίαση. Τι κάνει. Και για τον καρκίνο συσσωθεί και στο ενδομήτριο και για τον προστάτη και για τον κόλον. Και αυξάνει, όπως διαβάζετε πάνω, τη φυσική ιντερφερόνη. Τι λένε για τους ανθρώπους που έχουν σκλήρυνση για τα πλάκα, κάνουν ιντερφερόνη 1, β, α. Ναι, αλλά παράγει ιντερφερόνη και ιντερλευκίνη 1 και 2 από τα natural killer cells. Η ενεργοποίηση λοιπόν του νοσοποιητικού σύστηματος να παράγει φυσική ιντερφερόνη γίνεται γυμνάζεστε. Και τι λένε στους ασθενείς με σκλήρυνση για τα πλάκα. Πάρε ιντερφερόνη και κορτιζόνη και θα είσαι τζετ. Δεν γίνεσαι τζετ έτσι. Τζετ κάνουν το νοσοποιητικό στο σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν, τουλάχιστον στο lifestyle, τι μπορούμε να έχουμε, μια ισορροπημένη διατροφή, με φρούτα, λαχανικά, καρπούζι, δημητριακά, όσπρια, σταθερό βάρος, μείζουσα σημασία, τακτικά γεύματα χωρίς snack ενδιάμεσα, τακτική αεροβική εξάσκηση, ηλιακό φως σε υγράδια και μέτρο, έλεγχος του στρες, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το αναλύω μόνο τους, και η αγωγή του καρκίνου, και εδώ φυσικά αυτό θα το δούμε εκτενέστερα κάποια στιγμή, γιατί ο καρκίνος δεν είναι ασθένεια του σώματος μόνο, είναι ασθένεια της ψυχής. Δεν ξέρω αν η έρευνα του Dr. Hammer έχει διαβάσει με τον Dr. Hammer, τον Γερμανό, τον ογκολόγο, έτσι. Το να κατανοεί κανείς λοιπόν το lifestyle που έχει, και αν χρειαστεί, προσωπικά μερικές φορές είναι υπέρ της χειρουργικής επέμβασης, χρειάζεται να γίνει χειρουργική επέμβαση, αλλά στην ακτινοβολία και στη χημειοθεραπεία εγκάθετος. Η πρόληψη λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τελειώνοντας. Η Αμερικάνικη Καρδιολογική, ναι όχι, Ογκολογική Κοινωνία, τι συνιστά για τον καρκίνο, για πρόληψη. Αυτό είναι από το στόμα του λύκου. Non-smoking. Αρχισαργία. Τρώτε περισσότερο φυτικές ίνες. Όταν λένε τρώτε περισσότερο φυτικές ίνες, με άλλα λόγια σας λένε μην φάτε κρέας. Αυτό σας λένε. Απλώς δεν το λένε έτσι. Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερο κρέας. Το λένε δεν το λένε. Less meat. Καλές. Τακτική εξάσκηση. Κοιτάξτε τώρα η Αμερικάνικη Καρδιολογική Κοινωνία τι λέει. Δηλαδή το επίσημο σώμα των καρδιολόγων τι λέει. Non smoking. Obesity. Fiber. Fruits and vegetables. Χρειάστηκε να κάνουμε ειδικό τα 5 χρόνια ο καθένας για να καταλήξει το συμπέρασμα. Αυτό είναι. Αυτό συστήνουν επίσημα για πρόληψη είτε του καρκίνου είτε του καρδιακού νόσου. Στην ουσία το ένα και το αυτό λένε. Γι' αυτό ένα γραμμάριο πρόληψης είναι καλύτερο από ένα τόνο θεραπείας και φυσικά θα αναρωτιέστε μα υπάρχουν περιπτώσεις που εδώ και... Στην ουσία το ένα και το αυτό λένε. Γι' αυτό ένα γραμμάριο πρόληψης είναι καλύτερο από ένα τόνο θεραπείας. Και φυσικά θα αναρωτιέστε, μα υπάρχουν περιπτώσεις που εδώ και εκεί, προχωρώντας βαθύτερα, θα δούμε γιατί κάνω το πλήσμα της μοριακής βιολογίας, γενετικής και επιγενετικής, ο καρκίνος μπορεί να κοντιστεί ξαφνικά σε νεότερες ηλικίες ή χωρίς αιτίες φαινομενικές, παρόλο που φαίνεται άτομα ζουν πολύ σωστό lifestyle. Κάθε περίπτωση ανθρώπου που πάσχει και υποφέρει, σας το έχω πει, είναι μοναδική περίπτωση και δεν συγκρίνεται. Κοινωνία ένοχη και παλιοκοινωνία.